ακτινογραφείται με τον ιδανικότερο τρόπο κάποια εθιμικά στοιχεία τα οποία έχουμε στην Κρήτη. Ναι. Και θα ήθελα πολύ να γυρίσουμε λίγο τις σελίδες, να το αναγνώσουμε και να μάθει και ο κόσμος το περιεχόμενο του εξαιρετικού αυτού βιβλίου Μυθιστορήματος, παρακαλώ, το οποίο εμπεριέχει μέσα και αληθινές, πραγματικές ιστορίες από το νησί μας. Ναι, ακριβώς. Είναι βασισμένο σε αληθινές ιστορίες και κάποιες ιστορίες έτσι μικρές έχουν εμπλακεί μέσα στην μυθοπλασία. Έχουν πλεχτεί με τη μυθοπλασία. Τα έχετε δέσει, τα έχετε πλέξει όλα μαζί, ακριβώς, έτσι ώστε το αποτέλεσμα και το νόημα που θέλετε να περάσει στον αναγνώστη να είναι πολύ συγκεκριμένο. Βασικά, ήθελα να αναδείξω ένα άγραφο νόμο που ίσχυε, χάνεται στο βάθος του χρόνου η αρχή του, αλλά ισχύει και σήμερα ακόμα και έχει μεγάλη ισχύ, που είναι ο σασμός. Αυτό που γνωρίζαμε, μέχρι να φτάσουμε στο σασμό, και συγχωρέστε με έτσι για την παρένθεση που θα κάνω, αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος είναι μια κακή πτυχή της κριτικής μας νοοτροπίας που ακούει στον όρο «Βεντέτα». Ακριβώς. Και εσείς έρχεστε λοιπόν με ένα τρόπο επαναστατικό, να το πω, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, να μας μιλήσετε για το σασμό, για την ήρεμη δύναμη τελικά που θα πρέπει να κυριαρχήσει έναντι της «Βεντέτας». Ακριβώς. Αυτός ήταν και ο σκοπός μου. Επειδή έβλεπα και διαπίστωνα ότι ακούγοντας κάποιος «Βεντέτα», σκεφτόταν αμέσως Κρήτη. Αυτό εμένα με ενοχλούσε, γιατί ήξερα ότι υπάρχει στον αντίποδο ο σασμός και αυτό δεν το γνώριζε σχεδόν κανένας. Ήταν έκπληξη για μένα όταν άρχισα να ερευνώ και να σκέφτομαι και να συζητώ για να γράψω αυτό το βιβλίο. Ήταν έκπληξη που διαπίστωνα ότι ακόμη και κριτικοί δεν το γνωρίζουν αυτό. Και έγινε ένα στοίχημα για μένα να αναδείξω το σασμό απέναντι στη «Βεντέτα». Να βάλω δηλαδή το καλό απέναντι στο κακό. Επειδή όμως ο σασμός είναι ένα έθιμο, ένας άγραφος νόμος, ναι, και επειδή υπάρχει πληθώρα από έθιμα, παλιά και καινούρια, θεώρησα ότι άξιζε τον κόπο να πλαισιωθεί από αυτά τα ένσημα, τα έθιμα αυτά, να πλαισιωθεί, να αναδειχτούν κι αυτά, να τα θυμηθούμε ή να τα γνωρίσουμε, γιατί κάποια έχουν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου ή έχουν αλλάξει εντελώς μορφή, έχουν εναρμονιστεί με την εποχή μας. Πολλά τα ονόματα και οι πρωταγωνιστές μέσα στο βιβλίο σας. Δεν ξέρω βέβαια αν τα ονόματα αυτά είναι και τα πραγματικά. Φαντάζομαι θα τα έχετε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θέλω να μπούμε λίγο στα ενδότερα του βιβλίου. Θα ήθελα να ακούσω κάποια δική σας πτυχή μέσα από το βιβλίο στα οποία ο σασμός υπερισχύει της «Βεντέτας» και πρέπει να υπερισχύσει όπως αναφέρετε και εσείς. Και κάτι ακόμα που θέλω να σας ρωτήσω. Ο τίτλος του βιβλίου «Αντέτη», να φανταστώ, αναφέρεστε σε μία συνήθεια, έτσι, γιατί «Αντέτη» σημαίνει συνήθεια. Ναι. Φαντάζομαι στη «Βεντέτα» ή στο σασμό, ο οποίος θα πρέπει να καθιερωθεί. Με μία λέξη, τη λέξη «Αντέτη», ναι, λέμε όλα τα ήθη, έθιμα και τους άγραφους νόμους. Όλα αυτά. Μάλιστα. Μαζί. Και επειδή και ο σασμός είναι ένας άγραφος νόμος και εμπεριέχεται. Μπράβο. Μέσα σε αυτή τη λέξη, δώσαμε το τίτλο τη λέξη «Αντέτη». Τώρα για τα ονόματα. Τα ονόματα δεν είναι πραγματικά από κάποια ιστορία. Άλλωστε δεν έχω μεταφέρει μια αληθινή ιστορία αυτούσια μέσα στο βιβλίο. Mm-hmm. Απλώς από αληθινές ιστορίες έχω πάρει τις ιδέες, έχω πάρει στοιχεία. Έχω πάρει κυρίως τον τρόπο που γίνεται ο σασμός, το ρόλο που έχει ο μεσίτης, δηλαδή εκείνος που κάνει το σασμό, και το όφελος που προκύπτει από το σασμό. Δεν έχω μεταφέρει αυτούσια ιστορία. Σωστά. Έχω πάρει στοιχεία από κάποιες ιστορίες. Μιλάτε και για μεσίτη στην προκειμένη περίπτωση. Φυσικά, γιατί για να γίνει ο σασμός. Σασμός χωρίς μεσίτη δεν γίνεται. Οπότε και τα ονόματα των ηρώων δεν είναι πραγματικά. Απλώς έχω κάνει μία επιλογή στα ονόματα, γιατί κάποια από αυτά έχουν εκλείψει σήμερα. Δηλαδή δεν συνηθίζονται. Mm-hmm. Και γυναικεία και ανδρικά ονόματα. Τα περισσότερα από αυτά δεν ακούγονται σήμερα. Μάλιστα. Δεν είναι όμως πραγματικά ονόματα από κάποιες αληθινές ιστορίες.
Μάλιστα. Ορμόμενη, φαντάζομαι, πάντως από πολλές καταστάσεις. Ναι, βέβαια. Έτσι, είναι και ο λόγος για τον οποίο προχωρήσατε, μπήκατε στη διαδικασία να συγγράψετε και να μας παραδώσετε αυτό το αριστουργηματικό μυθιστόρημα, το Αντέτη. Παρακαλώ να το δείξουμε, αν μπορούμε έτσι με την κάμερα να φέρουμε λίγο πιο κοντά μπροστά μας το εξώφυλλο. Μαρία Πρινάρη Καρκαβατσάκη. Κριτικές, γιατί εγώ ακούω τις καλύτερες μέχρι στιγμής. Προς το ξέρω παρόν, ότι δεν θα μπείτε στη διαδικασία να πείτε πολλά, αλλά φαντάζομαι ότι οι αναγνώστες σας έχουν σαγηνευτεί, αν αναλογιστώ, και τα δύο προηγούμενα βιβλία σας. Ναι. Έχω τη χαρά να έχω δεχτεί πολύ καλές κριτικές. Σχόλια έχουν γίνει δημόσια ή και προσωπικά. Mm-hmm. Στο mail, σε προσωπικά μηνύματα. Αυτό βέβαια με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη. Είχα μία ανασφάλεια πριν εκδοθεί το βιβλίο, γιατί υπήρχε έτσι μία συζήτηση γύρω από το βιβλίο, υπήρχε μία αναμονή και φοβόμουν, έτσι εντός εισαγωγικών, μην κάποια στιγμή απογοητεύσω αυτόν τον κόσμο που περίμενε με τόση αγάπη το βιβλίο. Ευτυχώς δεν το έχω νιώσει αυτό μέχρι τώρα. Και από τους αναγνώστες και από, και από τους ανθρώπους που είναι σχετικοί με το θέμα, κυρίως. Παραδείγματος χάρη, προχτές την παρουσίαση που έγινε, στο πάνελ της παρουσίασης ήταν ο κύριος Γιώργος Κιαγιάς ή Σταματογιώργης, που είναι γνωστός. Μπράβο, εδώ σωστά. Στην κοινωνία της Κρήτης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς μεσίτες και έχει αμέτρητους σασμούς στο ενεργητικό του. Αλήθεια. Εκείνος ήταν και ο πρώτος που μου είπε την άποψή του, γιατί ήταν από τους πρώτους που το διάβασε. Και όταν λοιπόν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί εγώ βρισκόμουν στην Αθήνα τότε, και μου είπε την άποψή του, ναι, εκείνος ήταν που μου έδωσε τη λύτρωση από όλο αυτό το άγχος και την αγωνία που είχα βιώσει στην αναμονή της έκδοσης. Δηλαδή, κυρία Πρινάρη, μέχρι και αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, υπάρχουν διαμεσολαβητές, μεσίτες, έτσι βεβαίως, ώστε υπάρχουν. Ναι, βεβαίως υπάρχουν. Εκεί που καλά κρατεί ακόμα και σήμερα η Βεντέτα, που εντάξει, δεν είναι πολλά τα σημεία της Κρήτης, αλλά εκεί που είναι ή εκεί που υπάρχει αμυδρά το στοιχείο του βεντετισμού, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι και σήμερα προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές. Και δεν είναι μυθικά ειρηνικά πρόσωπα. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, απλά είναι άνθρωποι που έχουν ένα φυσικό χάρισμα. Μπράβο. Έχουν έτσι ορθή κρίση, έχουν ψυχραιμία, κυρίως λογική, πειθό, είναι κοινής αποδοχής στην κοινωνία και υψηλού κύρους. Δεν είναι κάτι που το σπουδάζουν ή το διδάσκονται ή το διαβάζουν και το μαθαίνουν. Είναι ένα φυσικό χάρισμα. Είναι και βέβαια η Βεντέτα δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε παλιότερα, ευτυχώς, αλλά αν δεν υπήρχαν οι σασμοί και οι μεσίτες, πολύ πιθανόν κάποια χωριά, ορεινά ιδιαίτερα, να είχαν εμφανιστεί κιόλας. Αυτό ανέφερε και ο κύριος Κιαγιάς προχτές στην ομιλία του. Όμως σασμοί δεν γίνονται για μόνο τόσο βαριές περιπτώσεις, αλλά και για άλλες περιπτώσεις ίσως πιο απλές. Όπως είναι διαφορές στα περιουσιακά, στα σύνορα. Δεν γίνεται μακριά. Ναι. Φαντάζομαι, είδατε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθινο τι συνέβη στην Παλή, έτσι. Ακριβώς. Εκεί όμως είχαμε και νεκρό. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει σασμός και χωρίς να υπάρχει νεκρός. Και κυρίως ο σασμός γίνεται για να μην υπάρξει νεκρός. Αυτό είναι ο σασμός. Για να μην οδηγηθούμε δηλαδή στο έσχατο ακριβώς, αποτέλεσμα. Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί αν αρχίσουμε και έχουμε κατασυρωή φόνους, τότε δεν... Νομίζω κανένας σασμός δεν χωράει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Μετά από ένα ποτάμι αίματος δεν είναι εύκολο να γίνει σασμός. Και μάλιστα διάβασα σε ένα παλιό βιβλίο που έτσι ηθογραφικό του τόπου μας, που μιλούσε για τους σασμούς και τους μεσίτες. Κάποιος παλιός μεσίτης είπε ότι εάν προλάβουμε στην αρχή, τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Αν όμως υπάρξει νεκρός, τότε είναι μοιραίο να περιμένουμε την ανταπόδοση και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Σασμοί γίνονται και σε απλές περιπτώσεις, όπως είναι αυτό, περιουσιακές διαφορές, ή μπορεί να είναι για ζωοκλοπή, η οποία αυτή υπάρχει και... Θα περιγράφετε ανθεί όλα μέσα σας στο βιβλίο. Δεν τα περιγράφω
1, 2, 3 που γίνονται σασμοί, αυτά έχουν μπει μέσα, μέσα στη μυθοπλασία. Γιατί το βιβλίο ξεκινάει, η ιστορία δηλαδή, είναι περίπου, καλύπτει έναν αιώνα, τρεις γενιές, για να μπορέσουμε να δείξουμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει στις ζωές των ανθρώπων και πώς μπορεί να επηρεάσει από τη μία γενιά στην άλλη. Ξεκινάει λοιπόν γύρω στο 1924 και καταλήγει σχεδόν στο σήμερα. Μπράβο. Και μέσα σε αυτή τη διάρκεια των χρόνων χρειάστηκε για διάφορους λόγους να γίνουν σασμοί. Δεν ήθελα και δεν επέτρεψα να γίνει κανένας φόνος όμως. Πάντα πρόλαβε ο σασμός και πάντα διόρθωσε τα πράγματα. Πάντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο που μιλάτε για τον σασμό. Νομίζω μία έννοια πολλοί γνωρίζουν, άλλοι δεν θέλουν να γνωρίζουν, άλλοι όντως δεν γνωρίζουν τον όρο αυτόν. Πιστεύετε ωστόσο ότι μπορούν τέτοιους συγγράμματα, εξαιρετικά συγγράμματα, απόψεις, δημόσιες τοποθετήσεις επ' αυτού που αφορούν τα εχθρικά στοιχεία, τα κακώς κείμενα της Κρήτης, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, πηγαίνατε εκτός Κρήτης και ακούγατε «Βεντέτα Κρήτη». Το έχουν συνδέσει ναι, όλοι έτσι. Πιστεύετε ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα λιθαράκι ώστε κάποια στιγμή να απαλλαγεί η Κρήτη από τον κακό χαρακτηρισμό? Νομίζω ότι για όλα η ενημέρωση είναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κάποιοι άνθρωποι θα ενημερωθούν. Δεν μπορώ να φιλοδοξώ ότι εγώ θα ενημερώσω όλο τον κόσμο και θα διορθώσω τα πράγματα, αλλά ένα λιθαράκι ναι, ίσως είναι. Θα το διαβάσουν 100 άνθρωποι, 500, 1000 άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν μπορεί να μιλήσουν και με άλλους τόσους. Κάποιοι θα το μάθουν και σιγά σιγά θα το μάθουν. Θα το ξέρουν ότι δεν υπάρχει Κρήτη, όχι ίσον Βεντέτα. Κρήτη και σασμός. Κρήτη και σασμός. Εγώ λέω για μία ακόμα φορά, Αντέτη, το νέο βιβλίο της κυρίας Μαρίας Πρινάρη Καρκαβατσάκη. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πνοή. Βεβαίως, από τις εκδόσεις Πνοή. Δεν το παραλείψαμε, το είπαμε απλά στο τέλος. Ναι. Έτσι, από τις εκδόσεις Πνοή. Για να μείνει και να το θυμόμαστε. Έτοιμο να κερδίσει όλους εμάς, όλους τους αναγνώστες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Πρινάρη, που ήσασταν σήμερα εδώ. Πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι το βιβλίο να διαβαστεί. Πραγματικά αποτελεί ένα βιβλίο έτσι ιδανικό για όλους εμάς που καταγόμαστε από την Κρήτη. Μιλάτε και για τρεις γενναίες, επομένως η συνέχεια, εμείς δηλαδή τώρα, που είμαστε και η γενιά η οποία θα πρέπει να αλλάξει κάπως την κατάσταση, ναι, είναι το ιδανικό εγχειρίδιο το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι. Δείχνει και τη διαφορά στον τρόπο ζωής της πρώτης γενιάς με την τρίτη. Και αναδεικνύει και κάποια από τα έθιμά μας που εγώ θεώρησα ότι άξιζε τον κόπο και τον χρόνο να υπάρχουν, και από μένα χρειάστηκε δουλειά για να τα αναδείξω αυτά τα έθιμα, αλλά και να αφιερώσει ο αναγνώστης και τον χρόνο του να τα δει. Είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Πρινάρη. Αυτό το βιβλίο είναι δικό σας.